Σέσπυρος. Παπαγιανόπουλος, συνταξιούχος βέβαια. Έχει γίνει viral με αφορμή τα ρόδια τα οποία έχει στην αυλή του σπιτιού του. Λοιπόν, ευελπιστώ, κύριε Παπαγιανόπουλε, να μας πείτε το μυστικό τώρα. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Τυχαίο το γεγονός. Καλησπέρα στην Κρήτη, την όμορφη Κρήτη. Τυχαίο το γεγονός ή κάτι παραπάνω γίνεται εκεί πέρα στην περιοχή. Για πείτε μας. Όχι, είναι τυχαίο το γεγονός. Η ροδιά είναι πάνω από 35 χρόνια. Εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου την είχε φυτέψει. Ναι. Είναι μέσα στον καζόν. Και όταν ποτίζεται τον καζόν, ποτίζεται και ροδιά. Χωρίς λιπάσματα, χωρίς τίποτα. Απλώς ένα κλάδεμα την κάνω και τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Και βγάζει αυτά τα ρόδια. Μάλιστα. Πριν αρκετά χρόνια είχε βγάλει ρόδι, σας μιλάω ειλικρινά, παιδιά, 2,5 κιλά. Φαντάζομαι τώρα τα γεύεστε εσείς προσωπικά, έτσι δεν είναι? Ποιος να φάει τώρα? Ναι. Εγώ τα φτιάχνω χυμό και λικέρ, το οποίο σας το δείχνω. Αυτό είναι το λικέρ ροδιού. Α, δηλαδή... Το οποίο το χρησιμοποιούμε όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο, μουντιάλ και τέτοια πράγματα. Τώρα η ευκαιρία είναι που αρχίζει και το μουντιάλ, ας πούμε, το... Έχετε και το μουντιάλ. Είστε τυχεροί όμως τώρα. Μουντιάλ είχαμε καλοκαίρι, τώρα ήρθε το χειμώνα, οπότε δεν είναι χειμώνα, οπότε είναι ανακατεμένο με κουνιάκ μέσα και οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν... Είναι ένα νέκταρ. Εν τω μεταξύ, έχετε αθροίσει καθόλου την παραγωγή? Δηλαδή, στο τέλος της παραγωγής, πόσα κιλά συνολικά, ξέρω εγώ, έχετε καταλήξει κάπου? Αυτή η ροδιά μόνο είναι, την οποία φέτος είχε βγάλει ρόδι, ρόδια μάλλον, και τα 10 ρόδια ήταν. Το μεγάλο το ρόδι το ζήγησα ήταν ένα 600 περίπου και τα άλλα ένα 400, ένα 450, εκεί. Και είναι ένα δέντρο μόνο, έτσι δεν είναι? Ένα δέντρο είναι. Όσο πιο λίγα ρόδια έχει, τόσο πιο μεγάλα γίνονται. Αλλά φέτος είχε πολλά και δεν είχαν, ας πούμε, το αναμενόμενο βάρος σε μέγεθος. Φαντάζομαι τώρα εκεί σπέβδουν να φωτογραφίσουν το δέντρο εσάς. Εδώ στο χωριό είμαστε σε ένα χωριό έξω από τη Λάρισα, Νίκια λέγεται. Ναι. Είναι του Δήμου Κιλελέρ. Ναι. Και έχω βγει έξω και όλοι οι χωριανοί μου λένε... Τι γίνεται με σένα? Και γίνατε διάσημο σήμερα. Βγήκατε παντού, στην Αθήνα, παντού, από το πρωί. Γίνει φίρμα. Η καλύτερη φίρμα. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε να δοκιμάσουμε το λικέρ εδώ στην Κρήτη, αυτό το νέκταρ μας λέτε. Είναι πραγματικά νέκταρ, παιδιά. Σας το λέω με όλη μου την καρδιά ότι είναι νέκταρ. Και θα σας στείλουμε εμείς ρακί, η Εύη θα το κανονίσει. Έγινε, θα κάνουμε ανταλλαγή. Ανταλλαγή, λοιπόν. Εσύ, ναι, ανταλλαγή. Εσείς ρακί, εγώ θα σας δώσω το τέτοιο. Τους χαιρετισμούς μας, κύριε Παπαγιανόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλύτερες γιορτές να έχω. Εξαιρετικός, να είστε καλά.